Ο τουρισμός αλλά και τα ζητήματα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας βρέθηκαν αυτή τη φορά στο επίκεντρο της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε ο επικεφαλής της παράταξης Ορίζοντες Υπήρου, Σπύρος Ριζόπουλος, στον απόϊχο των συναντήσεων που είχε με τον Υπουργό Τουρισμού, Χάρη Θεοχάρη, αλλά και τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργο Αμυρά. Στο επίκεντρο της συζήτησης με τον κύριο Θεοχάρη τέθηκαν τα θέματα που αφορούν την τουριστική ανάπτυξη της Υπήρου, με τον κύριο Ριζόπουλο να κάνει λόγο για τεράστιο έλλειμμα στις παρεχόμενες υπηρεσίες και δυσανάλογα υψηλό επίπεδο εξάρτησης από τον πρωτογενή τομέα, χαρακτηρίζοντας ψευδαίσθηση ότι η Ήπειρος είναι τουριστικός προορισμός. Βασικό ζητούμενο είναι ότι η Ήπειρος αυτή τη στιγμή στο σύνολό της δεν αποτελεί τουριστικό προορισμό. Είναι ψευδαίσθηση αυτό που υπάρχει. Και αν δεν μπούμε την αλήθεια σήμερα για να σχεδιάσουμε αυτό που θέλουμε, δεν πρόκειται να το πετύχουμε ποτέ. Η ψευδαίσθηση αυτή που υπάρχει συμβαίνει για ένα λόγο. Πρώτον, δεν είναι συμπαγής η εικόνα της Ήπειρου. Είμαστε ένας λαός, δεύτερον, ο οποίος κακά τα ψέματα θα μπορούσαμε να είμαστε πιο φιλόξενοι από αυτό που είμαστε. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, το να ανταποκρίνεσαι σε τουριστικό προϊόν πρέπει ο ίδιος εκ των πραγμάτων να τίνεις χείρα φιλοξενίας. Και είναι κάτι το οποίο δεν το κάνουμε πολύ εύκολα. Αυτό να το πούμε, μην τραπούμε να το πούμε. Λοιπόν, τρίτον, ζούμε σε έναν κόσμο ψευδεστήσεων όπου θέλουμε να πιστεύουμε ότι είμαστε οι πρώτοι. Στον τουρισμό δεν είμαστε. Τέταρτον, αυτό αποδείχτηκε περίτρανα. Όταν άνοιξε η Εγνατία Οδός, υπήρξε τεράστια εισρωή από τη Βόρεια Ελλάδα και ακριβώς επειδή ήμασταν απροετοίμαστοι, την πατήσαμε όπως ακριβώς την πάτησε και η Μύκονος. Επίσης, το έργο προβολής αποδεικνύεται αποτυχημένο. Και αποδεικνύεται αποτυχημένο διότι, όπως καταλαβαίνετε, το τουριστικό προϊόν είναι στο μείον. Συμμετέχουμε στο συνολικό τουριστικό προϊόν της χώρας με 2%. Μάλιστα, ανέπτυξε την πρόταση που κατέθεσε ο κύριος Θεοχάρης σχετικά με την επιδότηση των ξενοδόχων της Υπήρου για την προσέλκυση εμβολιασμένων τουριστών στα καταλήμματά τους. Πρότεινα στον κύριο Θεοχάρη να συζητήσει με τον Μέγαρο Μαξίμου το εξής όσον αφορά το θέμα του COVID. Ακριβώς στα πλαίσια στα οποία εγκρίθηκαν οι μη επιστρεπτές προκαταβολές μέσα από το πακέτο COVID, πρότεινα κατά πόσον είναι εφικτό η δημιουργία ενός προγράμματος επιδότησης κατευθείαν από τον τακτικό προϋπολογισμό της περιφέρειας μετά από υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με τις ενέσεις ξενοδόχων, αφού βεβαίως μπει ένα πλαφόν στην τιμή ανά άτομο, να επιδοτηθούν για να δεχτούν επισκέπτες οι οποίοι είναι εμβολιασμένοι. Σε ό,τι αφορά την συνάντηση με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Γιώργο Αμυρά, αυτή έγινε με αφορμή τις δηλώσεις του Υφυπουργού αναφορικά με τις εξορίξεις πετρελαίων στην περιοχή μας. Και σε όλα. Και με δεδομένη της αισθητής καθυστέρησης δεκαετιών πρωτοβουλειών της περιφέρειας να έρθει το φυσικό αέριο και με δεδομένο ότι έχουν προηγηθεί ανανεώσιμες. Άρα λοιπόν αυτή η λογική που περιέγραψα πριν το δικό μας πρέπει να τελειώνει. Δεν μπορεί να λέμε όχι εδώ, εκεί, όχι εκεί, αλλού. Πρέπει να καθίσουν κάτω οι δύο οι βαθμίδες, να αποδεχτούμε ότι υπάρχει ένα τεράστιο ενεργειακό έλλειμμα στην Ήπειρο και τη στιγμή που θα φύγουν τα πετρέλαια θα πρέπει να αποφασίσουμε πού θα πηγαίνει τι και να το κάνουμε ακριβώς με τον τρόπο τον οποίο περιέγραψα και προεκλογικά. Πρότεινα στον κύριο Αμυρά ότι καλός είναι ο τίτλος του Προέδρου της Βουλής, αλλά νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία, ούτως ώστε να υπάρξει δια νόμου η απόσυρση της Υπήρου από το χάρτη του φορέα έδρων ανθράκων για τα πετρέλαια. Πάντως από τις σημερινές δηλώσεις του κυρίου Ριζόπουλου δεν έλειψαν και οι αναφορές στο πάρκο έρευνας και υψηλής τεχνολογίας με αφορμή και την πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην TeamViewer, κάνοντας για μία ακόμη φορά λόγο για την υιοθέτηση των θέσεών του.